Κύριε Τζιγκαλάγια, να σας καλωσορίσουμε στη Σέντρα, μια συνέντευξη λιγότερο από 15 μέρες πλέον από τις εκλογές. Πρώτο και βασικό ερώτημα, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Σε αυτές τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, το διακύβευμα είναι αν θα συνεχιστεί η πολιτική της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή θα ανατραπεί εφαρμόζοντας μια καινούργια πολιτική με την Νέα Δημοκρατία και την πολιτική αλλαγή που θα φέρει. Η συνέχιση της πολιτικής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει επιβράβευση της συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία είναι απαράδεκτη και από τότε που υπεγράφει πριν από ένα χρόνο περίπου, οι συνέπειές της φαίνονται καθημερινά όλο και περισσότερο. Ούτε τη συμφωνία που έγινε σέβονται, ούτε τις εμπορικές ονομασίες, ούτε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Επιβράβευση της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει συνέχιση της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, συνέχιση της καταστροφής της μικρομεσαίας τάξης ιδιαίτερα, με τις υπέρμετρες φορολογίες, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την 1η-1η του 2020, με την εξακολούθηση των επιδοματικών πολιτικών χωρίς να υπάρχει παραγωγή καινούργιου πλούτου. Συνέχιση της επιβράβησης της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει να συνεχιστεί το καθεστώς της δημόσιας ανασφάλειας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία με την ανομία που επικρατεί παντού, ιδιαίτερα στις γειτονίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με τους μπαχαλάκηδες, τους καταστροφείς, το Ρουβίκονα, με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου την ουσιαστική, όπου δεν επικρατεί η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, αλλά κάποιες μικρές ομάδες περνάνε τις απαράδεκτες πολιτικές τους, καταπιέζοντας και πολλές φορές βιοπραγώντας εναντίον των καθηγητών τους. Ενώ από την άλλη μεριά, Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη σημαίνει καινούργια ελπίδα για το αύριο, σημαίνει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σημαίνει να έρθουν καινούργιες επενδύσεις με τις οποίες θα παράγουμε περισσότερο πλούτο και αυτόν τον πλούτο θα τον μοιράσουμε δικαιότερα σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Από την άλλη μεριά θα υπάρχει αποκατάσταση του αισθήματος της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Στην παιδεία θα ενισχύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας με ταυτόχρονα ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στην υγεία θα υπάρχει η ενίσχυση της ποιοτικής δωρεάν δημόσιας υγείας για όλους με ταυτόχρονα ενίσχυση του κοινωνικού κράτους για τις πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες χρειάζονται πραγματική βοήθεια. Είστε από αυτούς ομολογουμένως που στηρίξατε εξ αρχής την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές και φάνηκε ότι πιστέψατε σε αυτόν στο πρόσωπό του. Τι είναι αυτό που είδατε και τι είναι αυτό που περιμένετε εάν, όπως όλα δείχνουν βάσει και των δημοσκοπήσεων, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Περίπου 4 χρόνια μετά, όταν προδιαγραφόταν η αλλαγή της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, από τους υπάρχοντες υποψηφίους προέδρους, έκρινα, ζυγίζοντας τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά, καθαρά με ποιοτικά κριτήρια, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τα περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά για να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Επέλεξα να τον υποστηρίξω, υποστήριξα στεναρά την εκλογή του και παρά το ότι τον πρώτο καιρό υπήρχαν επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, διάφορα που λέγονταν και ακούγονταν, φάνηκε ότι 3,5 χρόνια μετά οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στο να είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή παράταξη η οποία να κάνει τους περισσότερους Έλληνες να πιστεύουν σε ένα καλύτερο αύριο. Ο κ. Μητσοτάκης προέρχεται από μια ιστορική πολιτική οικογένεια, έχει την πολιτική στο DNA του, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές και δείχνει ότι είναι οργανωτικός, είναι πολύ εργατικός, βλέπει ανθρωποκεντρικά την ελληνική κοινωνία, έρχεται να φέρει την ενότητα, να προχωρήσουμε με όλους τους Έλληνες μαζί. Μέχρι τώρα είμαστε, όσοι τον υποστηρίξαμε με την υποψηφιότητά του, είμαστε δικαιωμένοι και ταυτόχρονα περήφανοι, γιατί να σκεφτείτε ότι και άλλοι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες, όπως ο Κωνσταντίνος Μητροδάκης το 1985, είχε χάσει η Νέα Δημοκρατία τότε τις εκλογές, το 1985 από το ΠΑΣΟΚ. Το 2004, μια μεγάλη άλλη προσωπικότητα, ο Κώστας Καραμαλής, το 2000 είχε χάσει τις εκλογές από το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουμε σε 3,5 χρόνια
Βέβαια, σε αυτό το ότι είχαμε τόσο γρήγορα την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, φταίει η απαράδεκτη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ήταν και η σοβαρή πολιτική του Προέδρου μας, του Μητσοτάκη, που μας οδήγησε σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές με 9,5 μονάδες διαφορά, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έδωσε δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις εκλογές, παρά το ότι έλεγε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία μέχρι τον Οκτώβριο, αναγκάστηκε, σύρθηκε στο να κάνει πρόωρες εκλογές μέσα σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Και από ό,τι έδειξαν και οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές εκλογές, οδηγούμαστε σε μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θέλουμε να είναι μια νίκη που να οδηγήσει σε αυτοδυναμία, για να μην έχουμε δεσμά στην πολιτική μας, για να είμαστε ανεξάρτητοι και να μην... Παρά το ότι εμείς θέλουμε τη συνεργασία και θα ζητήσουμε τη συνεργασία με κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, ακόμα και αν είμαστε αυτοδύναμοι. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά και οι εκλογές ακόμη δεν κρίθηκαν. Έχουμε το αποτέλεσμα της 26 Μαΐου, έχουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά εμείς θέλουμε εκείνη τη μέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες από 17 χρόνια μέχρι τα βαθιά γερατιά να έρθουν στις κάλπες και να μας ψηφίσουν, να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει αυτός ο φόβος της αποχής, γίνεται μια δεν προσπάθεια. Δεν την θέλουμε την αποχή, οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι το δικαίωμα στις εκλογές, η δημοκρατική διαδικασία της ψήφου που γίνεται κάθε 4 χρόνια είναι ένα δικαίωμα που κάποτε δεν υπήρχε, με αγώνες κατακτήθηκε. Επομένως είναι και ένα από τα λίγα πράγματα που υπάρχει απόλυτη ισότητα. Όλων των πολιτών η ψήφος είναι ίση. Άρα λοιπόν δεν είναι να εκφράζουμε την αγανάκτησή μας ή το θυμό μας ή την απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα και να απέχουμε. Από τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν και από τα πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στα κόμματα, πρέπει οι πολίτες να επιλέγουν και το κόμμα που είναι κατά τη γνώμη τους καλύτερο και τα πρόσωπα που είναι αυτά που θα οδηγήσουν τη χώρα στο να βγει από τα διέξοδα που την κατατρέχουν. Αναφερθήκατε πριν και στη φορολογία και στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων. Είναι και από τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του η Νέα Δημοκρατία για αυτές τις εκλογές. Θέλω όμως να έρθουμε λίγο, αφορά και την Καστοριά φυσικά και αυτό, αλλά να έρθουμε λίγο σε αυτά που πονάνε εδώ τον τόπο μας. Πού πιστεύει ο Ζήσης Τζικαλάγιας ότι η αυριανή κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει για εμάς εδώ, σε αυτή την άκρη της Ελλάδας? Ναι. Η Ελλάδα, όλοι οι δείκτες και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αλλά και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, όπου έχει οπισθοχωρήσει στους περισσότερους δείκτες οι οποίοι κρίνουν την πρόοδο μιας χώρας. Η Καστοριά είναι ακόμα χειρότερα. Η Δυτική Μακεδονία είναι η τελευταία περιφέρεια είναι από τις 13. Δυστυχώς, και από τους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, δυστυχώς η Καστοριά είναι ακόμα χειρότερα. Τώρα εδώ που συζητάμε, σε αυτό το πανέμορφο ιδηλιακό τοπίο, κοντά στην μονή της Μαυροτήσης, της Παναγίας της Μαυροτήσης, έχοντας πίσω μας σαν φόντο την Ορεστιάδα Λίμνη και στο βάθος τον προϊστορικό λιμναίο οικισμό του Δυσπηλιού, είναι κρίμα η Καστοριά να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Η καινούργια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον βουλευτή που θα έχει εκπρόσωπο, σαν εκπρόσωπο του νομού, και σε αυτό είναι αυτονόητο ότι ο βουλευτής, ο κυβερνητικός, από τη στιγμή που είναι ένας, παίζει καθοριστικό ρόλο πώς θα πάνε τα πράγματα του νομού, θα πρέπει να εστιάσει σε 2-3 πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε και τη Γούνα ξανά. Η Γούνα δεν πάει καλά. Δεν πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Άρα θέση μας είναι να στηρίξουμε αυτό που υπάρχει, να διατηρηθεί και αν γίνεται να αυξηθεί. Μια και αναφερθήκαμε μόλις πριν στην ιδηλιακή τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Καστοριά μπορεί να ζήσει από τον τουρισμό. Και μέχρι σήμερα δεν παίρνει από τον τουρισμό το κομμάτι που δικαιούται. Είναι αλήθεια, δεν έχουμε τουριστική παιδεία. Η περιοχή μας, εκτός από την απαράμιλη φυσική ομορφιά και κάλος, έχει έναν τεράστιο πλούτο από βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, καταπληκτικά αρχοντικά. Αυτά τα δύο μαζί δείχνουν τη διαδρομή, τον πολιτισμό μιας περιοχής μέσα στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Είπαμε για τον προϊστορικό λιμνιαίο οικισμό που είναι ο μοναδικός στην Ευρώπη, όπου μπορεί κανείς να δει πώς ζούσαν οι πρόγονοί μας 5.000 χρόνια π.Χ. Υπάρχει το απολιθωμένο δάσος του Νοστίμου, που είναι το δεύτερο στην Ελλάδα μετά από αυτό
στο Σιγρή της Λέσβου. Υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας Διοκλητιανούπολης. Πάνω εδώ στην κορυφή του Αϊθανάση τα προϊστορικά πελασγικά τείχη. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τόσο λίγοι που θα έπρεπε ίσως να ζούμε και μόνο με τον τουρισμό. Έχουμε ξενοδοχεία και κοιτώνες, ξενώνες όλων των κατηγοριών που πλησιάζουν τις 3.000. Κατάλληλη πολιτική χρειάζεται να προβάλλουμε αυτά που έχουμε για να προσελκύσουμε επισκέπτες και από την Ελλάδα, και αυτοί θα είναι κυρίως από την Νότια Ελλάδα, γιατί αν έρθουν από εκεί θα διανυκτερεύσουν κιόλας αρκετές μέρες, γιατί για να δει πραγματικά κανείς όλα αυτά που έχουμε. Τι να πω τώρα, μου ήρθε στη σκέψη το Βυζαντινό Μουσείο που πριν λίγους μήνες παραδόθηκε σε χρήση, που είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Να πούμε το Λαογραφικό Μουσείο που δείχνει τη διαδρομή των γενιών που πέρασαν από την Καστοριά από όλα αυτά τα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν μεγάλο βάρος στον τουρισμό. Και τρίτος τομέας... Να σας διακόψω να πούμε κάτι. Θεωρώ ότι είναι και πολύ απαραίτητο να συνδεθούμε και λίγο καλύτερα με την Νότια Ελλάδα. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Δεν υπάρχει είναι καμιά αντίρρηση ότι είναι από τα πράγματα που θα πρέπει να... ο οδικός άξονας του κέντρου της Ελλάδος, ο Ε65 πρέπει να συνεχιστεί γρήγορα. Ήδη έχει φτάσει σε πολύ καλή φάση μέχρι τα Τρίκαλα, να έρθει από τα Τρίκαλα μέχρι τα Γρεβενά. Αλλά μια και είπατε για σύνδεση, θεωρώ προτεραιότητα και εφόσον έχω την τιμή να είμαι σε 10 μέρες ο βουλευτής της Καστοριάς, να κατασκευαστεί η σύραγγα της Κλεισούρας. Η σύραγγα της Κλεισούρας θα μας ανοίξει το πεδίο στην Εορδαία, στην Πτολεμαϊδα και στην περιοχή της που ζουν πάνω από 60.000 κάτοικοι, που εκεί ευημερούν οικονομικά αλλά δυστυχούν περιβαλλοντικά. Και πιστεύω και προσβλέπω ότι θα υπάρχει γρήγορα προσέλευση κατοίκων από εκεί, οι οποίοι θα αναζητούν οικόπεδα, χωράφια, σπίτια, διαμερίσματα για να μετεγκατασταθούν εδώ, είτε σαν εργαζόμενοι, στη ΔΕΗ κυρίως, είτε σαν συνταξιούχοι. Επομένως, αυτό έχει μεγάλη προτεραιότητα. Όπως προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε και στην ουσιαστική λειτουργία του αεροδρομίου της Καστοριάς σαν διεθνές αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας. Με θλίβει η εικόνα το αεροδρόμιο της Κοζάνης, το οποίο είναι επαρχιακό προηγούμενων δεκαετιών, να έχει αυτή τη στιγμή σχολές πιλότων. Το ότι δεν γίνεται αυτό στην Καστοριά οφείλεται σε λάθη αυτών που θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να γίνεται αυτό στην Καστοριά. Πολύ γρήγορα το διεθνές αεροδρόμιο της Καστοριάς, κατασκευάζοντας δεξαμενές ανεφοδιασμού από τη μια μεριά, αλλά και χώρους στάθμευσης των αεροσκαφών, μπορεί να γίνει το αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας Νοτίου Αλβανίας, έχοντας δύο πτήσεις καθημερινά με Αθήνα. Θα αλλάξει κυριολεκτικά η εικόνα της περιοχής. Θα γίνει το αεροδρόμιο μας όπως είναι αντίστοιχα, εγώ δεν λέω να γίνει Βενιζέλος ή Ηρακλείο ή Ρόδο ή Κέρκυρα. Όχι, μην έχουμε αυτά. Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Ένα δυνατό αεροδρόμιο. Αυτό έχουμε σαν στόχους. Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Με αυτή την κίνηση που έχουν τουλάχιστον δύο πτήσεις τη μέρα με Αθήνα, που έχουν τσάρτερς από όλη την Ευρώπη, να μην πω τον κόσμο, και έχουν πάρα πολλούς τουρίστες με όλα τα πλεονεκτήματα από αυτό. Η νίκη του Γιώργου Κασαπίδη, που ήταν επίσης μια καθαρή νίκη, και μια ενδεχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με την αλλαγή, εγώ θα προσθέσω και στην τοπική εδώ αυτοδιοίκηση, ο νέος δήμαρχος, πιστεύω ότι θα φτιαχτεί ένα μείγμα που θα δώσει αυτή την απαιτούμενη όθηση. Βεβαίως, ο Γιώργος Κασαπίδης, τον οποίο στηρίξαμε με όλες μας δυνάμεις και πέτυχε μια περηφανή εκλογή και νίκη, είναι ένας ικανός και έντιμος πολιτικός του νομού Κοζάνης για 15 χρόνια σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά όμως είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας έντιμος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος, ο οποίος άφησε την κεντρική πολιτική σκηνή για να υπηρετήσει την περιφέρεια. Έχει το background, την τεχνογνωσία, από τη στιγμή που ήταν πολιτικός του Κοινοβουλίου για 15 χρόνια για όλα τα θέματα, αλλά τώρα σαν περιφερειακός πρωθυπουργός, θα έλεγε κανείς, θα δώσει βάρος σε όλα τα ζητήματα, αλλά ιδιαίτερα να περάσω και στο τρίτο θέμα που συνέχιζα να λέω. Η εξειδίκευσή του είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι γεωπόνος και όχι μόνο γεωπόνος θεωρητικά, αλλά έδωσε ανάσες ζωής και ανάπτυξης, τουλάχιστον στο Βόλιο και εδώ στην Καστοριά ακόμη με τις δικές του συμβουλές και παροτρύνσεις και στην περιοχή των Σερβιών, στον Κρόκο. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες πολιτικές οι οποίες θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Αυτό φυσικά σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και πάνω απ' όλα με τους βουλευτές
των τεσσάρων νομών της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά πρώτα απ' όλα με τους κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή εδώ στην Καστοριά με τον καινούριο βουλευτή που θα εκλεγεί. Και πάνω σε αυτό να πω ένα από αυτά που εξήγηλε ο πρόεδρος μας την περασμένη Παρασκευή, ανακοινώνοντας το σχέδιο, πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική μας θα είναι οδοστρωτήρας που στην καταταλαιπώρηση που υφίσταται η ανάπτυξη, οι επενδύσεις από την γραφειοκρατία και δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα της ζωής. Εκεί λοιπόν πραγματικά με γρήγορες παρεμβάσεις θα ξεπεράσουμε αγκυλώσεις που καταδυναστεύουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Επιχειρηματίας που επισκέφτηκα πριν λίγες μέρες στην επιχείρησή του μου είπε ότι προκειμένου να πάρει την νόμιμη επιδότηση από μια επένδυση που έκανε, που έβαλε και τα ίδια χρήματα αλλά και τα χρήματα που θα έπρεπε να πάρει από την πολιτεία, του ζήτησαν, αν είναι δυνατόν, του ζήτησαν 15 φορές από το Φεβρουάριο τα ίδια χαρτιά. Αυτό θα τα λιώσει με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να μείνουμε λίγο ακόμα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που, για να είμαστε και αντικειμενικοί, δεν δημιουργηθήκανε και δεν λυθήκανε. Όπως ας πούμε αυτό το θέμα των ελληνοποιήσεων που διαλύει τους αγρότες της Καστοριάς. Είπαμε στο πρόγραμμά μας ποτέ να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι πολύ απλά. Εδώ στην Καστοριά παράγουμε φασόλια και μήλα. Όσον αφορά τα φασόλια, η Ελλάδα καταναλώνει 20 με 25.000 τόνους φασόλια το χρόνο. Παράγει 8 με 10.000. Θα έπρεπε εγώ σαν βουλευτής της Καστοριάς, σαν πολιτικός, να πω στον αγρότη που έχει 50 στρέμματα, βάλει 100 του χρόνου, αφού έχει μεγάλη ζήτηση. Τι γίνεται όμως? Έρχονται πάρα πολλά από το εξωτερικό. Μπορούμε να τα απαγορεύσουμε? Όχι. Σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Συμβουλίου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, υπάρχει ελεύθερη διακίνηση και αγαθών, φυσικά και ανθρώπων. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Να πατάξουμε να το κινέζικο την παράνομη ελληνοποίηση. Αυτό. Δεν μπορεί να λέγεται το κινέζικο, το τουρκικό, το βουλγάρικο, το πολυνέζικο να έρχονται, αλλά να είναι αυστηρή η εφαρμογή της νομοθεσίας πάνω σε αυτά. Θα το εφαρμόσουμε γρήγορα. Αυτό κάνει τον Καστοριανό και τον Φλωρινιώτη φασολοπαραγωγό να μοχθεί και να πουλάει το φασόλι πολλές φορές από 1,80 έως 2,20 και να πουλούνται τα φασόλια στα μπακάλικα της Αθήνας 7 ευρώ και να μην είναι τα δικά τους, να είναι εισαγόμενα. Κάποια από αυτά είναι τα δικά τους. Άρα λοιπόν άμεση πάταξη της παράνομης ελληνοποίησης των αγροτικών προϊόντων. Ωραία. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στην παιδεία. Θα το ρωτήσω ευθέως και πολύ απλά. Θα καταργήσετε τον νόμο Γαβρόγλου? Ένας νόμος που για οποιονδήποτε λόγο ψηφίστηκε και τη δεδομένη στιγμή που ψηφίστηκε φέρνει 5 πανεπιστήμια στην Καστοριά και θα φέρει κόσμο που τον έχουμε ανάγκη, γιατί και τους φοιτητές ακόμα τους έχουμε ανάγκη. Θέλω πραγματικά μια ξεκάθαρη απάντηση από τον κύριο Τσικαλάκη. Εμείς που είμαστε η πιο μεγάλη πλατιά λαϊκή παράταξη στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερη ή κεντροδεξιά παράταξη στην Ελλάδα, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, πιστεύει στη συνέχεια του κράτους και βλέπει την Ελλάδα σαν ισχυρή οντότητα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στα πλαίσια αυτής της συνέχειας είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν με ένα νόμο, ένα άρθρο. Αυτά που θα κάνουμε είναι ότι άμεσα θα καταργήσουμε το πανεπιστημιακό άσυλο, δηλαδή αυτή την ασυδοσία που υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Σίγουρα θα επαναφέρουμε τη βάση του 10. Όσον αφορά την ανάπτυξη τμήματων, παρά του ότι η ανακοίνωση που έγινε για τα τμήματα στην Καστοριά, ναι, έγινε χωρίς προετοιμασία, χωρίς να εκλεγούν καθηγητές, χωρίς να διασφαλιστεί η επάρκεια των κτηρίων, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, το θεωρούμε δεδομένο και εγώ σαν νέος βουλευτής της κυβέρνησης, φυσικά θα ξεκινήσω από αυτό που υφίσταται, που υπάρχει ο νόμος, υπάρχει το μηχανογραφικό, υπάρχουν οι φοιτητές που θα μπουν φέτος και από τη στιγμή που θα τους βρούμε καθοδόν προς την Καστοριά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε καταρχάς τις καλύτερες συνθήκες υποδοχής τους, διαμονής, διαβίωσής τους και σπουδών τους στη συνέχεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως και αυτό που θέλω να πω για το θέμα της παιδείας στην Καστοριά, δεν έχει βγει από το μυαλό μου η αποτυχία που είχαμε σαν τοπική κοινωνία να έχουμε την αρχιτεκτονική σχολή στην Καστοριά. Αυτό ήταν ένα μελανό σημείο. Η οποία θα μας ανέβαζε το επίπεδο, γιατί θα ήταν μια σχολή χωρίς πάρα πολλούς φοιτητές, αλλά με ένα υψηλό επίπεδο και φοιτητών, αλλά και διδασκόντων, οι οποίοι θα εξέπεμπαν σε συχνότητα ψηλότερων προδιαγραφών σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ωραία. Να κλείσουμε μια ερώτηση για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με τη λίστα εδώ στην Καστοριά. Υπήρξε μια παραφιλολογία, ακούγονταν ονόματα που μπαίνανε, που βγαίνανε. Είστε από αυτούς που πιστέψατε ότι θα είστε και όντως είστε στους τέσσερις υποψήφιους. Πώς το βλέπετε το τελικό, και το τελικό ψηφοδέλτιο όπως καταρτίστηκε, και τι δυναμική πιστεύετε ότι θα έχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου? Όπως γνωρίζετε, στη Νέα Δημοκρατία, κάθε φορά που κάνουμε συνέδριο, και έχουμε κάνει πολλά συνέδρια από την ίδρυσή μας, ψηφίζουμε και εξουσιοδοτούμε τον πρόεδρό μας να είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Κάθε φορά, ιδιαίτερα στην Καστοριά και μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ίσως γιατί έχουμε την τιμή και την τύχη να έχουμε ψηλά ποσοστά, από τα ψηλότερα στην Ελλάδα, υπάρχει μια πληθώρα ενδιαφερομένων να πολιτευτούν. Αυτό γινόταν πάντοτε, έγινε και αυτή τη φορά. Δεν είναι κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μου υποψηφιότητα, έχω την τιμή να συμμετέχω για πέμπτη φορά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δύο φορές με επέλεξε ο Κώστας ο Καραμαλής, δύο φορές με επέλεξε ο Αντώνης ο Σαμαράς και μία φορά τώρα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Για μένα ήταν δεδομένη η υποψηφιότητά μου. Από τη στιγμή που είχα μια πολύ καλή πορεία και σαν βουλευτής, το 9 με 12, της αντιπολίτευσης βουλευτής, και στις τελευταίες εκλογές που ήμουν δεύτερος πίσω από την κυρία Αντωνίου, και κυρίως μα κυρίως αυτά τα 4 χρόνια αναπτύσσοντας έντονη πολιτική δραστηριότητα, κινούμενος σε όλα τα μήκη και πλάτη του νομού, παίρνοντας θέση για όλα τα μεγάλα και μικρότερα ζητήματα που απασχολούσαν το νομό μας, διοργανώνοντας 6 μεγάλες ημερίδες εκδηλώσεις. 3 στην Καστοριά, 1 στο Άργος, 1 στην Κορυσό και 1 στη Μεσοποταμία. Επομένως, ήμουν πολύ κοντά στον κόσμο. Υπήρχε πολλοί κόσμος που περίμενε και περιμένει να έρθει η 7η Ιουλίου και να με ψηφίσει. Επομένως, ένας ηγέτης προοπτικών όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην με έχει στο ψηφοδέλτιο της. Από εκεί και πέρα, για τους δύο συναδέλφους που είναι στο ψηφοδέλτιο, είναι η κυρία Αντωνίου. Εννοείται ότι είναι δύο αξιόλογοι άνθρωποι, δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πολιτεύονται για πρώτη φορά, ο κύριος Τσεβλικιώτης και η κυρία Κανδύλη. Μπαίνουν πρώτη φορά στην πρώτη γραμμή της κεντρικής πολιτικής σκηνής, έχουν να προσφέρουν, φέρουν την φρεσκάδα, δεν έχουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουμε οι παλιότεροι. Οι πολίτες θα επιλέξουν ποιον θέλουν για αυριανό βουλευτή. Τα κριτήρια που πρέπει να είναι ποιος είναι αυτή τη στιγμή πιο έμπειρος, πιο γνώστης, πιο σόφρον, ποιος βρίσκεται πιο κοντά στην ηγεσία του κόμματος, άρα αύριο της χώρας. Ποιος έχει την επάρκεια να με αποφασιστικότητα να διεκδικήσει αυτά που διοικεί το όνομά και αυτά που έχει ανάγκη να γίνουν. Βλέπω μια πάρα πολύ καλή προοπτική για το ψηφοδέλτιο. Όσον αφορά τους αυτούς που δεν επελέγησαν από τον πρόεδρο του κόμματος, δεν έχω να κάνω. Υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν και δεν συμμετέχουν. Δεν μου αρμόζει να κάνω οποιαδήποτε κριτική πάνω σε αυτό. Κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.